Καθολικών Σχολείων του Κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι η πρώτη φορά που βραβευτήκαμε και πήραμε την πράσινη σημαία, έπρεπε να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι που την πήραμε και συνεχίζουμε. Διότι δεν παίρνει την οικολογική σημαία, λογίζει το οικολογικό σχολείο και σταματά. Αυτό είναι ένα διαρκή αγώνα και όπω είναι μια διαβίω εκπαίδευση. Το σχολείο μας εντάσσεται στο δίκτυο οικολογικά σχολεία. Θα σας πω, δεν θα σας κουράζω, θα σας πω δύο λόγια για τα οικολογικά σχολεία. Τα οικολογικά σχολεία είναι ένα διεθνές δίκτυο σχολείο. Ξεκίνησε το 1994 να λειτουργεί πιλωτικά με 4 μόνο χώρες. Μέσα σε αυτές ήταν και η χώρα μας. Σιγά σιγά προσχώρησαν στο δίκτυο αυτό. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 83 χώρες. Το δίκτυο αυτό απευθύνεται στα σχολεία όλων των βαθμίδων και φυσικά θέλει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Διεθνή συντονιστή του δικτύου είναι το ΦΥ, δηλαδή το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εθνικός Χειριστής, δηλαδή ο χειριστής για την χώρα, συντονιστής για την χώρα μας, είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Φυσικά το καλύτερο μάθημα είναι η Γκρούμε. Και με τα φορικά και η κυριολεκτρική.